Σήμερα είναι η μέρα γιορτής, σήμερα είναι η μέρα ελπίδος. Από τη Δευτέρα το πρωί προχωράμε με συνεργασία, με συνεννόηση όλων των Ελλήνων, με κυβέρνηση, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε κριτικά, ψηφίζουμε το Βαγγέλη Μεϊμαράκη για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας, για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας, ως ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται προπάντων συνεννόηση. Αυτά εγγυάται η Νέα Δημοκρατία και ελπίζω με την ψήφο των λασιδιωτών, του ελληνικού λαού, να επιβεβαιωθεί ότι η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι σήμερα με την ψήφο του θα καταδικάσει το παλιό κατεστημένο, τη διαφθορά, τη διαπλοκή και θα δώσει ελπίδα στον ελληνικό λαό για πρόοδο και ευημερία, δημοκρατία, αξιοκρατία, όλα αυτά που μας λείπαν τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή μέρα, όχι για το ποιος θα έχει την πρωτοκαταδία στην μνημονιακή κυβέρνηση, στο μνημονιακό χειμώνα που μας έρχεται, αλλά το αν καταφέρουμε σαν λαϊκό κίνημα να κρατήσουμε άσβεστη την ελπίδα του να ξεφύγουμε από την λιτότητα και από τα μνημόνια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να αναπτύξουμε ένα λαϊκό κίνημα αντιμέτωπο με σοβαρές προϋποθέσεις και προοπτική απέναντι στη μνημονιακή Ευρώπη. Δηλαδή στο Διευθυντήριο της Ευρωζώνης. Σήμερα ένα κρίσιμο θέμα που πιστεύω ότι παρουσιάζεται, είναι η τάση της νεολαίας για αποχή. Και είναι δικαιολογημένο με την έννοια ότι η νεολαία πουλήθηκε στην προσπάθειά της το καλοκαίρι που μας πέρασε να μετέχει στα πολιτικά δρόμενα της χώρας δυναμικά. Πουλήθηκε, προδόθηκε και σήμερα αισθάνεται πάλι στην άκρη. Εγώ καλώ τους νέους να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, να στήσουν μια καινούργια βάση για την αντίσταση του λαού απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα που φέρνουν. Σήμερα είναι ευκαιρία ο λαός να δυναμώσει ακριβώς την πάλη του, γιατί έχετε ένας βαρύς και δύσκολος χειμώνας. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορεί να βάλει εμπόδια, για να μπορεί να εμποδίσει την δεδομένη αντιλαϊκή πολιτική που έχουν συμφωνήσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Κατά τη δική μας άποψη, δεν είναι μονόδρομος ούτε ο καπιταλισμός ούτε η βαρβαρότητα που τον συνοδεύει. Υπάρχει λύση τώρα με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής.